Γεια σας κορίτσια μου. Σήμερα σας έχω μία έκπληξη. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς για το χρώμα το μαλλιό μου. Γι' αυτό σήμερα έχω καλεσμένο τον Νικόλα Βιλιώτη, expert hair colorist, που για μένα είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα, ο οποίος επιμελεί τα δικά μου τα μαλλιά, αλλά και πολλών άλλων star στην Ελλάδα. Νίκο μου, σε καλωσορίζω στον Guru Guest. Καλώς ευρύτερα. Λοιπόν, όλες οι φίλες μου ρωτάνε για σένα, ναι. Και μου λένε ποιος είναι και ποιος είναι και ποιος είναι. Ιδού, κορίτσια μου. Ρούλα, σήμερα θα δείξουμε πόσο σημαντικό είναι το χρώμα του μαλλιού. Το πραγματικό χρώμα του μαλλιού μου, βασικά, είναι αυτό. Δηλαδή, είναι καστανό σκούρο. Είναι καστανό σκούρο. Σαν μαύρο μπλε έκανε και σε κάποια φάση πριν αρχίσω, πριν πάρω την απόφαση να τα βάψω. Το χρώμα του μαλλιού είναι το κάδρο του προσώπου. Αυτό σύμφωνα γίνεται πάντοτε με το χρώμα της επιδερμίδας και το χρώμα των ματιών. Ναι. Αυτό λοιπόν θα δείξουμε στα κορίτσια. Ειδικά το χρώμα των δικών μου μαλλιών πάνω μου έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, γιατί δεν πιστεύουν ότι είναι βαμμένο. Νομίζουν ότι έχει ανοίξει από τον ήλιο, ότι μου λένε αποκλείεται, τι ωραίο χρώμα άνοιγμα, και λέω παιδιά είναι βαμμένα, και λέω αποκλείεται. Λέω είναι μαύρο το μαλλί, μου λένε αποκλείεται. Θα δείξουμε λοιπόν και την τεχνική. Και την τεχνική, γιατί δεν είναι μόνο αντάβιες, είναι πραγματικά, όπως το λέει, Μπαλεγιάζ, πέιντινγκ, αντάβιες, είναι όλα μαζί. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, έχω αφήσει και άβαθα τα μαλλιά για να τα κάνουμε όλα live. Νικόλα μου, θες να αρχίσω? Όχι μόνο το χρώμα, γιατί θα πρέπει να αποκαλύψουμε ότι κουρεύεσαι και μόνη σου. Βασικά, κουρεύομαι σε στεγνό μαλλί, όπως το βλέπετε τώρα. Στεγνά μαλλιά. Δεν κουρεύομαι σε βρεγμένο μαλλί, γιατί θέλω να βλέπω το νεύρο μάλλον της τρίχας. Κορίτσια μου, ξεκινάω. Βασικά, ξεκινάω από τις φράτζες μου. Που σημαίνει ότι αυτό το πρώτο που δημιουργεί είναι ο οδηγός της. Ουσιαστικά παίρνει την πρώτη τούφα, η οποία είναι στο κέντρο ακριβώς. Ό,τι πέφτει στο πρόσωπό. Ό,τι πέφτει ακριβώς πάνω στο πρόσωπό της. Ξεκινάς από το σημείο του που ουσιαστικά τονίζει τα ζυγωματικά σου με αυτόν τον τρόπο. Γλυκαίνει λίγο. Γλυκαίνει, δηλαδή μπορεί ακόμα τα μπροστά να τα κάνω λίγο πιο κοντά. Αλλά πάλι όχι όμως χρακ, πάλι από πάνω προς τα κάτω. Εμένα βασικά δεν θέλω να είναι όλη φράτζα εδώ και να είναι κοντή όσο είναι το μπροστά, γιατί βλέπω κάτι άλλες φράτζες που είναι έτσι. Εγώ εδώ γενικά θέλω να έχω μαλλιά, δηλαδή να αρχίσει πιο τα πάνω πιο κοντά και μετά να αρχίσω να μακραίνω, να κάνω το ντεκρατάρισμα έτσι. Ξέρω να το κάνω σωστά. Πάρα πολύ σωστά το κάνεις, γιατί ουσιαστικά δημιουργείς γεμάτα ντεκρατάρισματα. Δεν τα αδειάζεις, δεν κάνεις ένα οβάλ. Όχι. Ουσιαστικά το οβάλ υπάρχει, αλλά είναι γεμάτο. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζω έτσι. Και συνεχίζω εδώ. Εδώ βλέπω ότι είναι πιο βαριά τα μαλλιά, τα βλέπετε. Κοιτάξτε μαλλί εδώ. Όχι, αυτό που το θέλω. Δεν το θέλω. Όχι, με τίποτα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς συνεχίζεις το ντεκραντάρισμα της φράτζας και πας. Θα σου πω τι κάνω. Εσωτερικά το μαλλιό. Όπως πιάνω τον μπροστά, πάω μετά εδώ και βλέπω το βάρος του μαλλιού. Και αρχίζω και απλά πηγαίνω πάλι έτσι. Βλέπετε τι κόβω. Δεν χάνω τόσο πολύ το μάκρος. Απλά. Αραιώνεις. Το αραιώνω. Συνεχίζω εδώ. Εδώ βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ. Oh, δεν το θέλω τόσο βαρύ. Και αρχίζω. Τσακ και αυτό. Τέλειο. Αρχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν το αποτέλεσμα σιγά σιγά από τη δεξιά σου πλευρά, η αριστερή είναι αυτή η πλευρά σου, έτσι. Ναι. Αρχίζουμε και βλέπουμε τα διαφορετικά layers που αρχίζει και δημιουργεί και το βλέπουμε σε αντίθεση, σε σύγκριση μάλλον με την αντίθετη πλευρά, που είναι πολύ πιο μονοκόμματα τα μαλλιά και πιο βαριά, που σημαίνει ότι αρχίζει και δεκρατάει τα μαλλιά και αρχίζουν να παίρνουν όγκο, παίρνουν κίνηση, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικά που χαρακτηρίζει τα μαλλιά σου, ότι υπάρχει μια κίνηση. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε μια πλευρά. Θα συνεχίσουμε τώρα και από την άλλη. Το ίδιο πράγμα, είναι η ίδια τεχνική είναι. Είμαστε έτοιμες. Έχουν νομίζω γίνει και πολύ σωστά. Τα έχω μετρήσει όλα. Ακριβώς, expert η Ρούλα στο κούρεμα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον expert, expert hair colorist. Αφήνουμε στα χεράκια σου, γιατί μου έχει φύγει το ξανθό και έχω πάθει ένα τελικό ψυχολογικό, να σου πω την αλήθεια. Οπότε πάμε. Αυτό που μου ζητάει η κορίτσια είναι να μπορέσει να δημιουργήσει λίγο φως μπροστά στο πρόσωπό της. Αυτό που θα ξεκινήσω είναι να κάνω αντάβιες και στην πορεία τα μύχη και τις άκρες θα πρέπει να αρχίσω να τα ξανοίγω στις άκρες με painting. Που αυτό σημαίνει, είναι μια ολόκληρη διαδικασία βέβαια για να το δημιουργήσεις σαν χρώμα και να πας τονικά
από ένα καστανό σκούρο να ανέβεις αρκετά ψηλά σε ένα ξανθό, το οποίο όμως θα πρέπει να μπορούμε να φαίνεται φυσικό. Λοιπόν, τώρα που βρισκόμαστε στο να κάνουμε αντάβιες σε όλο το κεφάλι, δημιουργώντας ένα πάρα πολύ ωραίο μελί χρώμα στις ρίζες. Τίποτα άλλο από το να παίρνουμε τούφες και να δίνουμε περισσότερη φωτεινότητα στα μήκη και τις άκρες των μαλλιών. Έφτασε, Ρούλα, ο χρόνος μας. Τελείωσε. Επιτέλους, με όλο αυτό το αλουμινόχαρτο και όλο αυτό εδώ πέρα το... Εγώ έχω περάσει και το χρώμα πάνω μου. Εσύ είσαι. Τε γκραντέ. Ρούλα. Τι μου έχεις φτιάξει, έχω τρελαθεί πάλι. Πραγματικά, ωραία. Κάθε φορά μου φτιάξεις τα μαλλιά. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα παθαίνω. Κάθε τι ωραία, φορά. Κορίτσια μου, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Ωραία, ελπίζω να σας αρέσουν βασικά και εσάς. Είναι τα αγαπημένα μου, είναι ο αγαπημένος μου, Νικόλας Βιλιώτης. Αχ, Ρούλα, πώς σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πολύ. Φιλιά.